αυτό που θέλω να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι πιστεύουμε στην κατεύθυνση αυτή. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Μπράβο! Και νομίζω ότι και οι ίδιοι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι είναι και όχι απλά μάταιο, αλλά μπαίνει και λιγάκι στο αστείο. Παράδειγμα, να αυξάνεις τους φόρους και με το που τους αυξάνεις, αντί το κράτος να έχει μεγαλύτερα έσοδα, να έχει λιγότερα έσοδα. Το είδαμε με το ΦΠΑ, το είδαμε με κάθε φόρο που μπήκε. Το κράτος αντί να κερδίσει, έχασε με την αύξηση των φόρων. Αλλά και ιδεολογικά σας λέω, σαν άνθρωπος που πιστεύει ότι η αγορά και ο ιδιώτης μπορούν να δώσουν τη μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα, να φύγουμε πια από αυτό το σπάταλο το κράτος, σας το λέω ότι ο μόνος τρόπος είναι μέσω του ιδιωτικού τομέα. Και ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να έχει μια φορολογία που τον πνίγει, ούτε μπορείς εσύ να ασφιχτιάσεις από φόρους όταν δίπλα σου η Βουλγαρία και η Τουρκία και σήμερα ήμουν με τον Βούλγαρο τον Πρωθυπουργό δίπλα μου. Έχει φόρους οι οποίοι είναι στο 1 τέταρτο της Ελλάδος. Θα φύγουν επιχειρήσεις από εδώ πέρα και θα πάνε δίπλα. Και το βλέπουμε ήδη να γίνεται και στη Βόρεια Ελλάδα αυτό.